Σε όλους. Ας ταξιδέψουμε πίσω στο 1986, μια χρονιά γεμάτη αξέχαστες στιγμές και ορόσημα. Από την πρωτοποριακή τεχνολογία μέχρι τα ιστορικά γεγονότα, το 1986 άφησε πραγματικά το στίγμα του. Ξεκινώντας, ο κόσμος έγινε μάρτυρας ενός από τα πιο καταστροφικά πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία, την καταστροφή του Τσερνόμπιλ. Στις 26 Απριλίου, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία εξεράγει, διασπείροντας ραδιενεργό υλικό σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η καταστροφή άλλαξε τη στάση παγκοσμίως απέναντι στην πυρηνική ενέργεια και την ασφάλεια. Στον τομέα της εξερεύνησης του διαστήματος, το 1986 ήταν ταυτόχρονα θριαβευτικό και τραγικό. Το διαστημικό σκάφος Voyager 2 έκανε την πλησιέστερη προσέγγιση του στον ουρανό, στέλνοντας πίσω εκπληκτικές εικόνες του μακρινού πλανήτη και των δορυφόρων του. Ωστόσο, η χρονιά σημαδεύτηκε από την καταστροφή του διαστημικού λεωφορείου Challenger. Στις 28 Ιανουαρίου, το λεωφορείο διαλύθηκε μόλις 73 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, στοιχίζοντας τη ζωή και των 7 αστροναυτών. Αυτή η τραγωδία οδήγησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα πρωτόκολλα ασφαλείας της NASA. Σε μια πιο ανάλαφρη νότα, το 1986 ήταν μια φανταστική χρονιά για τους λάτρεις του αθλητισμού. Το γκολ του Diego Maradona με το χέρι του Θεού κατά τη διάρκεια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έγινε μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, εδραιώνοντας την κληρονομιά του Maradona ως ενός από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών. Στον κόσμο της τεχνολογίας, η IBM παρουσίασε τον PC Convertible, τον πρώτο φορητό υπολογιστή. Αυτή η καινοτομία σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής στην προσωπική πληροφορική, καθιστώντας την τεχνολογία πιο φορητή και προσβάσιμη. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς φορητούς υπολογιστές σήμερα. Οι λάτρεις της μουσικής είδαν την κυκλοφορία μερικών διαχρονικών επιτυχιών. Από το Living on a Prayer των Bon Jovi μέχρι το Papa Don't Preach της Madonna, η μουσική σκηνή των 80's ήταν ζωντανή και επιδραστική. Αυτά τα κομμάτια εξακολουθούν να αντιχούν μέσα μας, αποδεικνύοντας τη διαρκή δύναμη της μουσικής. Ας μην ξεχνάμε και τη βιομηχανία του θεάματος. Το 1986 μας χάρισε εμβληματικές ταινίες όπως το Top Gun και το Ferris Bueller's Day Off. Αυτές οι ταινίες όχι μόνο καθόρισαν μια γενιά, αλλά συνεχίζουν να είναι αγαπημένες κλασικές. Τέλος, το πολιτικό τοπίο είδε σημαντικές αλλαγές. Στις Φιλιππίνες, η επανάσταση της λαϊκής δύναμης οδήγησε στην εκδίωξη του Προέδρου Φερδινάντο Μάρκος, τερματίζοντας την 20ετή κυριαρχία του. Αυτή η ειρηνική επανάσταση έδειξε τη δύναμη της συλλογικής δράσης και την επιθυμία για δημοκρατική διακυβέρνηση. Το 1986 ήταν μια χρονιά με σκαμπανεβάσματα, θριάμβους και τραγωδίες. Διαμόρφωσε τον κόσμο με τρόπους που εξακολουθούν να αντιχούν σήμερα. Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σε αυτό το ταξίδι στον χρόνο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe για περισσότερες ιστορικές βουτιές. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σε όλους. Θέλετε να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν? Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω και ας δούμε τι έκανε το 1987 τόσο ξεχωριστό. Πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε για την pop κουλτούρα. Ο Michael Jackson κυριαρχούσε στα charts με το άλμπουμ του Bad. Χιτάρες, όπως το Smooth Criminal και το Bad, έπαιζαν δυνατά από κάθε ραδιόφωνο. Θυμάστε αυτά τα εμβληματικά μουσικά βίντεο. Ήταν επαναστατικά, θέτοντας νέα πρότυπα για τη μουσική βιομηχανία.
Στον κόσμο της τεχνολογίας, το 1987 ήταν η χρονιά που δημιουργήθηκε η πρώτη έκδοση του Photoshop. Λίγο ξέραμε τότε ότι θα γινόταν το βασικό εργαλείο για ψηφιακούς καλλιτέχνες και φωτογράφους παγκοσμίως. Είναι δύσκολο να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς αυτό τώρα. Οι εντάσεις του ψυχρού πολέμου ήταν υψηλές, αλλά υπήρχε και μια αίσθηση ελπίδας με συζητήσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Και μιλώντας για ιστορία, το χρηματιστηριακό κράχ του 1987, γνωστό ως Μαύρη Δευτέρα, συγκλώνησε τον οικονομικό κόσμο. Ήταν μια έντονη υπενθύμηση του πόσο ασταθείς μπορούσαν να είναι οι αγορές και οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στους χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς. Η χρονιά δεν αφορούσε μόνο τα μεγάλα γεγονότα. Αφορούσε και τις μικρές καθημερινές στιγμές. Το να παίζεις με το Walkman σου, να βλέπεις τα πρωινά κινούμενα σχέδια του Σαββάτου και να κάνεις βόλτες με το ποδήλατο στη γειτονιά. Αυτές είναι οι στιγμές που μας κάνουν να νοσταλγούμε το παρελθόν. Το 1987 ήταν μια μεταμορφωτική χρονιά, γεμάτη σκαμπανεβάσματα, αλλά άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι σε όλους εμάς που τη ζήσαμε. Λοιπόν, ποιες είναι οι αγαπημένες σας αναμνήσεις από το 1987? Ενημερώστε με στα σχόλια παρακάτω. Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σε αυτό το νοσταλγικό ταξίδι. Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στο παρελθόν, μην ξεχάσετε να βάλετε like, να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το κουμπί του καμπανάκι για περισσότερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε και να κρατάτε αυτές τις αναμνήσεις ζωντανές. Γεια σας σε όλους! Το 1988 ήταν η χρονιά που το άλμπουμ Faith του George Michael κυριάρχησε στα charts. Κάθε ραδιοφωνικό σταθμός, κάθε club, όλοι τραγουδούσαν το Faith και το Father Figure. Και ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει την εκρηκτική άφιξη του Straight Outta Compton, των NWA. Αυτό το άλμπουμ δεν έκανε απλώς πάταγο, ήταν ένα παλιρροϊκό κύμα που άλλαξε το μουσικό τοπίο. Ας αλλάξουμε θέμα και πάμε στον κινηματογράφο. Θυμάστε τον άνθρωπο της βροχής. Ο Ντάστιν Χόφμαν και ο Τόμ Κρούζ αποτέλεσαν ένα αξέχαστο δίδυμο σε αυτή την κλασική ταινία. Σάρωσε τα Όσκαρ, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερου ηθοποιού για την απίστευτη ερμηνεία του Χόφμαν. Τώρα, ας μιλήσουμε για τεχνολογία. Το 1988 ήταν η χρονιά που ο κόσμος γνώρισε τον πρώτο ευρέως χρησιμοποιούμενο ιό υπολογιστών, τον Morris Worm. Ήταν ένα καμπανάκι αφύπνισης σχετικά με τις ευπάθειες του διαδικτύου. Στον κόσμο του αθλητισμού, το 1988 ήταν η χρονιά των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στη Σεούλ. Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει τις απίστευτες εμφανίσεις της Florence Griffith Joyner. Η ταχύτητα και το στυλ της άφησαν όλους με δέος. Και ας μην παραβλέψουμε τον συγκλονιστικό αγώνα των 100 μέτρων του Ben Johnson, μια στιγμή που χαράχτηκε για πάντα στην Ολυμπιακή ιστορία. Και στην τηλεόραση, το 1988 μας έδωσε τον ντεμπούτο της Roseanne. Αυτή η σειρά έφερε μια φρέσκια, αφιλτράριστη ματιά στη ζωή της αμερικανικής μεσαίας τάξης και γρήγορα έγινε βασικό στοιχείο στα σπίτια παντού. Τέλος, ας αγγίξουμε μερικά παγκόσμια γεγονότα. Ο βομβαρδισμός του Lockerbie ήταν μια τραγική στιγμή που συγκλώνησε τον κόσμο, υπενθυμίζοντάς μας την ευθραυστότητα της ζωής και τη σημασία της ασφάλειας. Εν τω μεταξύ, η Σοβιετική Ένωση ξεκίνησε την αποχώρησή της από το Αφγανιστάν. Ένα σημαντικό βήμα για τον τερματισμό μιας μακράς βάναυσης σύγκρουσης. Λοιπόν, να το λοιπόν, το 1988 σε λίγα λόγια. Μια χρονιά πρωτοποριακής μουσικής, αξέχαστων ταινιών, ορόσημων στην τεχνολογία, αθλητικών θρύλων και κομβικών παγκόσμιων γεγονότων. Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σε αυτό το νοσταλγικό ταξίδι. Μέχρι την επόμενη φορά, κρατήστε αυτές τις αναμνήσεις ζωντανές. Γεια σας. Ας ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στο έτος 1989. Μια χρονιά που άλλαξε τον κόσμο με τόσους πολλούς τρόπους. Σήμερα θα εξερευνήσουμε μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν αυτή την απίστευτη χρονιά. Πρώτα απ' όλα, η πτώση του τείχους του Βερολίνου. Στις 9 Νοεμβρίου 1989, ο κόσμος παρακολουθούσε με δέος τους ανατολικούς και δυτικούς Βερολινέζους να ενώνονται, γκρεμίζοντας το φράγμα που τους είχε χωρίσει για σχεδόν 3 δεκαετίες. Δεν ήταν μόνο το φυσικό τείχος που κατέρεε. Συμβόλιζε το τέλος του ψυχρού πολέμου και μια νέα εποχή ελευθερίας και ενότητας. Στη συνέχεια, ας πάμε στην Κίνα. Οι διαδηλώσεις στην πλατεία Tiananmen. Τον Ιούνιο, χιλιάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, απαιτώντας πολιτική μεταρρύθμιση και μεγαλύτερες ελευθερίες. Τραγικά,
Η κυβέρνηση απάντησε με μια βάναυση καταστολή που οδήγησε σε τεράστιες απώλειες ζώων. Αυτό το γεγονός παραμένει μια ισχυρή υπενθύμηση του αγώνα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα ας μιλήσουμε για την τεχνολογία. Το 1989 ήταν η χρονιά γέννησης ενός πράγματος που δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό σήμερα, τον παγκόσμιο ιστό. Ο Βρετανός επιστήμονας Tim Berners-Lee πρότεινε ένα νέο σύστημα για τη διαχείριση πληροφοριών στο διαδίκτυο, θέτοντας τα θεμέλια για τον σύγχρονο ιστό. Αυτή η πρωτοποριακή εφεύρεση έχει μεταμορφώσει τον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και ζούμε. Στον κόσμο της ψυχαγωγίας, το 1989 ήταν μια χρονιά με τεράστια επιτυχία. Ο Batman του Tim Burton έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους, επαναπροσδιορίζοντας το είδος των υπερηρώων και έχοντας μια πολιτιστική επίδραση που αντυχεί μέχρι σήμερα. Εν τω μεταξύ, η Disney κυκλοφόρησε τη μικρή Γοργόνα, αναζωογονώντας το animation της Disney και εγκαινιάζοντας αυτό που τώρα αποκαλούμε αναγέννηση της Disney. Και ας μην ξεχνάμε τις πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη. Η Πολωνία διεξήγαγε τις πρώτες μερικώς ελεύθερες εκλογές τον Ιούνιο του 1989, οδηγώντας στο τέλος της κομμουνιστικής κυριαρχίας και εμπνέοντας άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Αυτό το κύμα αλλαγής έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου της Ευρώπης. Το 1989 ήταν επίσης μια σημαντική χρονιά για την περιβαλλοντική συνείδηση. Η πετρελαιοκυλίδα του Exxon Valdez τον Μάρτιο κατέστρεψε την ακτογραμμή της Αλάσκας, χύνοντας εκατομμύρια γαλόνια αργού πετρελαίου στον ωκεανό. Αυτή η καταστροφή πυροδότησε μια παγκόσμια συζήτηση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρησή του, οδηγώντας σε αυστηρότερους κανονισμούς και μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Λοιπόν, ορίστε μια σύντομη περιήγηση στο 1989, μια χρονιά που γκρέμισε τύχη, πυροδότησε επαναστάσεις και έθεσε τις βάσεις για τον σύγχρονο κόσμο. Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Αν βρήκατε αυτή την ανακεφαλαίωση συναρπαστική, φροντίστε να κάνετε like στο βίντεο και να εγγραφείτε για περισσότερες ιστορικές βουτιές. Τα λέμε στο επόμενο.